Ο Λιγνίτης φαίνεται ότι ολοένα και κερδίζει έδαφος στην συμμετοχή του στο μείγμα καυσίμου για την ηλεκτροπαραγωγή. Τα τελευταία 24 ώρα ξεπερνά το 20% της συμμετοχής. Θα πάμε να κουβεντιάσουμε τα ενεργειακά με έναν γνώστη του θέματος, καθώς υπάλληλος της ΔΕΗ αλλά και χρόνια συνδικαλιστής στην επιχείρηση ως εκπρόσωπος των εργαζομένων. Ο γραμματέας, τον βλέπουμε ήδη, ο γραμματέας του Σωματείου Σπάρτακος, ο Αθανάσιος Μάστορας. Κύριε Μάστορα, υπάρχει μια εντατικοποίηση, λέμε εμείς δημοσιογραφικά. Δεν ξέρω εσείς που έχετε καλύτερη εικόνα από εμάς, εάν αυτή αποτυπώνεται στην λειτουργία των ορυχείων και αν ο στόχος είναι ολοένα και να έχουμε μεγαλύτερη εντατικοποίηση ό,τι αφορά την εξόρυξη. Ναι, προφανώς μετά και από την εισαγωγή σας, κύριε Μαυρίδη, για το ζήτημα του φυσικού αερίου και της στέρευσης της ενέργειας πανευρωπαϊκά, μην πω παγκόσμια, υπάρχει μία όντως εντατικοποίηση στην εξόρυξη. Έχει δοθούν οι σχετικές οδηγίες από την φυσική μας ηγεσία στην επιχείρηση και από την πολιτική ηγεσία, όπως όλοι καλά γνωρίζουμε. Ο Λιγνίτης αυτή τη στιγμή, όπως είπατε και εσείς, συμμετέχει με ένα αυξημένο ποσοστό. Δεν είναι όλες οι μονάδες μέσα, όπως ξέρετε, σήμερα. Σήμερα είναι οι τρεις του Αγίου Δημητρίου και της Μελίτης. Όσο μπορεί περισσότερο θα χρησιμοποιηθεί. Η παραγωγή βρίσκεται σε ένα καλό επίπεδο. Οι αυλές μας, όπως είχαμε και ξαναμιλήσει πιο παλιά, είναι γεμάτες. Οι εργαζόμενοι ανταποκρίνονται σε αυτό το κάλεσμα και της επιχείρησης και της πολιτείας, με τα πλήστα όσα προβλήματα υπάρχουν από την έλλειψη προσωπικού, η οποία εδώ και πολλά χρόνια έχει πέσει πλέον στην περιοχή μας. Είμαστε σε μια κατάσταση όντως πιεσμένη. Έχουμε αρκετά στοιχήματα, θα έλεγα, σχηματικά και μεταφορικά. Ένα από αυτά είναι και το στοίχημα του αγώνα δρόμου για το να μπει σε κανονική εμπορική λειτουργία η Πτολεμαϊδα 5, προκειμένου να ανακουφίσει το πρόβλημα της ηλεκτροπαραγωγής. Φαίνεται αυτό το στοίχημα χρονικά που το εκτιμάτε? Κοιτάξτε, έχει ξαναυποθεί αυτό, ότι έχουν δοθεί σχετικές οδηγίες τον Σεπτέμβριο, τέλη Σεπτέμβρη, η Πτολεμαϊδα 5 να είναι σε θέση να παράγει ενέργεια. Σας είχα πει και τότε, σας το λέω και τώρα, πολύ θα μας άρεσε να το παρακολουθήσουμε να συμβαίνει. Είμαστε σε μια διαρκή πίεση αυτή τη στιγμή σε σχέση με το που βρίσκεται η παράδοση της μονάδος. Δεν έχει γίνει ακόμα παράδοση από την κατασκευάστρια εταιρεία στην επιχείρηση που λέγεται ΔΕΗ. Παρά τα αυτά γίνονται πολλές ενέργειες, ούτως ώστε να είμαστε στο χρόνο μέσα για να μπορέσουμε να δώσουμε και την ενέργεια. Αν δοθεί και η ενέργεια της Πτολεμαϊδας 5 στα 600 ΜΒ, θα έχουμε ένα ποσοστό που θα μπορεί να πλησιάσει γύρω στο 30%, εάν και εφόσον απαιτηθεί όλες οι μονάδες του σύστημα. Αυτό μας δίνει μια ασφάλεια εφοδιασμού, η οποία προφανώς δεν αρκεί από μόνη της. Όπως είπαμε, 30% το μέγιστο θα φτάσουμε με την Πτολεμαϊδα 5 στο μείγμα καυσίμου. Συνεπώς το υπόλοιπο θα πρέπει να καλυφθεί από άλλες πηγές. Οι άλλες πηγές, όπως πολύ καλά ξέρετε, αυτή τη στιγμή είναι το φυσικό αέριο που παραμένει πανάκριβο. Έφτασε 200 ευρώ η μεγαβατόρα και τα ξεπέρασε. Είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η πατρίδα μας, είπαμε σε αυτό το σημείο, έχει ένα πλεονέκτημα. Το ζήτημα είναι πώς το χειριζόμαστε εμείς. Και θα πρέπει να είμαστε αυτοί που κατά πάσα πιθανότητα, όπως έχει αποδειχθεί στο παρελθόν, άρα θα συμβεί και στο μέλλον, με πάσα βεβαιότητα θα έλεγα, όχι κατά πάσα πιθανότητα, θα είμαστε αυτοί που θα κρατήσουμε το ισοζύγιο, ούτως ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα στο σύστημα. Μιλάω για τους Λιγνίτες. Ναι, εντατικοποίηση λοιπόν στην εξόρυξη, αλλά την ίδια στιγμή βρίσκει την επιχείρηση που θέλει να εντατικοποιήσει την εξόρυξη αποδυναμωμένη σε ό,τι αφορά τους εργαζόμενους. Γιατί το προηγούμενο διάστημα είχαμε αποχωρήσεις. Μήπως οι φωνές που ακούω έχουν βάση, δηλαδή ότι μήπως πρέπει να ξαναδούμε το θέμα των προσλήψεων τακτικού προσωπικού στην επιχείρηση? Το Συνδικάτο, κύριε Μαυρίδη, έχει εδώ και πολύ καιρό, και αυτό αποδεικνύεται από τη δράση μας μέσω εγγράφων. Γιατί έχουμε και χρόνια να δούμε τακτικές μόνιμες προσλήψεις. Διαγωνισμό σωστά. Δηλαδή. Εμείς έχουμε πει λοιπόν ότι χρειάζεται μια πολύ στοχευμένη πολιτική σε αυτό το σημείο. Ακούστε. Οι συνάδελφοι, οι συμπολίτες μας της Δυτικής Μακεδονίας ξέρουν πολύ καλά. Αυτή τη στιγμή εργάζονται δύο ορυχεία στην περιοχή μας. Έχουν συμπτυχθεί τα ορυχεία και ο σταθμός του Αΐς Αγίου Δημητρίου.
οι πέντε μονάδες. Το προσωπικό έχει μαζευτεί όσο έχει απομείνει. Αυτοί οι 2.054 συνάδελφοι έχουν μαζευτεί σε αυτούς τους τόπους. Συνεπώς, προσωπικό αυτή τη στιγμή, αν χρειαστεί να κάνουμε μια υπέρτατη προσπάθεια, θα ανταποκριθεί. Όμως, σε πολύ συγκεκριμένες ειδικότητες υπάρχει πρόβλημα. Σοβαρό πρόβλημα. Δεν μπορεί να επανδρωθεί η πτωνεμαϊδα 5 αυτή τη στιγμή από ηλεκτρολόγους. Δεν μπορούν να φύγουν από τον Άγιο Δημήτριο ηλεκτρολόγοι, γιατί δουλεύουν οι μονάδες, να πάνε στην πτωνεμαϊδα 5. Το ίδιο ισχύει και για το ρηχείο. Λείπουν ηλεκτρολόγοι και από το ρηχείο. Υπάρχει λοιπόν μια πρόταση, η οποία είναι από καιρό στο τραπέζι, και μια πίεση προς την διοίκηση να εξετάσει το ενδεχόμενο πρόσληψης πολύ συγκεκριμένων, στοχευμένων ειδικοτήτων. Αυτό είναι μια κουβέντα που είναι πάνω στο τραπέζι εδώ και πολύ καιρό. Δεν έχω να σας πω κάτι νεότερο, αν υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα από αυτήν την ιστορία, αλλά σας λέω ότι την παρακολουθούμε με πολύ προσοχή. Εμείς από τη μεριά μας εκφράζουμε τις ελλείψεις με τις ανακοινώσεις μας ή με την επικοινωνία που έχουμε με την ιεραρχία στην επιχείρηση. Προφανώς αυτοί που έχουν την ευθύνη παίρνουν και τις αποφάσεις, μάλλον αυτοί που έχουν την ευθύνη. Έτσι παίρνουν τις αποφάσεις, αυτοί που έχουν την ευθύνη. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να το επισημάνουμε και σας ευχαριστούμε για μία φορά ακόμα που μας δίνετε το βήμα να το πούμε. Ναι, η περιοχή μας αυτή τη στιγμή έχει έλλειψη πολύ συγκεκριμένων ειδικοτήτων, άκρως απαραίτητων συναδέλφων, οι οποίοι θα καλεστούν όχι μόνο τώρα που είμαστε και στην κορυφή της καλοκαιρινής περίοδου, αλλά πολύ περισσότερο στη συνέχεια, στο χειμώνα, γιατί ο χειμώνας και για την περιοχή μας είναι δύσκολος, αλλά και για την πατρίδα είναι δύσκολος. Ακούμε πολύ ευχαρίστηση στα κεντρικά κανάλια, στην τηλεόραση, ότι ο τουρισμός είναι πάρα πολύ καλά και έχουμε ξεπεράσει και τους δείκτες του 19. Όμως εδώ το προσωπικό μας δεν είναι καθόλου καλά, γιατί έχουμε ξεπεράσει όλους τους δείκτες σε έλλειψη. Είπα πολύ συγκεκριμένων ειδικοτήτων. Συνεπώς, ναι, η δική σας επισήμανση ισχύει και εμείς είμαστε εδώ για να το κάνουμε αυτό, όχι για να το κάνουμε γνωστό, για να το επισημάνουμε ακόμα μια φορά μαζί, να πιέσουμε και την διοίκηση και την κυβέρνηση να το δει το ζήτημα, διότι θα είμαστε δύσκολα αργότερα. Τώρα, αυτό το θα είμαστε δύσκολα αργότερα, θέλω να το πάω στο σήμερα και να σας ρωτήσω ευθέως, επειδή ως συνδικαλιστικό όργανο, ως φορέας, το Σωματείο Σπάρτακος, αλλά και γενικότερα το συνδικαλιστικό κίνημα, έχετε και κυρίως και έναν άλλο ρόλο, την διασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία. Μήπως είμαστε σε τεντωμένο σκηνή λόγω της έλλειψης προσωπικού, έχουμε υπερεργασία, εντατικοποίηση και άρα κινδύνους για την ασφάλεια των εργαζομένων? Εάν, επαναλάβω, ο Σπάρτακος υπηρετεί ένα τρίπτυχο σε σχέση με το επιχείρηση εργαζόμενος συνδικάτου και ένα μονόπτυχο που δεν το διαπραγματεύεται, το οποίο λέει ότι τίποτα δεν αξίζει περισσότερο από την ανθρώπινη ζωή. Αυτό είναι το μότο μας, το οποίο ανοίγει και κλείνει τις ανακοινώσεις μας και τις δημοσιεύσεις μας. Επάνω λοιπόν σε αυτήν τη διαδικασία μπορώ να σας πω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε να συμβεί κάτι. Καλούμε όλους τους συναδέλφους να είναι σε εγρήγορση. Όταν λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα για το οποίο αμφιβάλλουν ή αμφισβητούν την ορθότητά του, να σταματούν την εργασία, να απευθύνονται στον υπεύθυνο, στον εργοδηγό του, στον αρχιτεχνίτη του και από εκεί στην ιεραρχία και στο συνδικάτο το οποίο παραμένει δίπλα, ούτως ώστε να μην έχουμε τέτοια ζητήματα. Η επιχείρηση της ΔΕΗ, το λέμε εδώ και πολύ καιρό, γιατί όταν κάνουμε την κριτική να λέμε και τα καλά, έχει μια καλή στρατηγική σε αυτή τη διαδικασία. Έχει αποδώσει η πολιτική των να μειώσουμε τα ατυχήματά μας. Δόξα τω Θεώ, ξαναλέω, δόξα τω Θεώ, τελευταία είμαστε σε μια καλή κατάσταση. Οφείλουμε αυτή την κατάσταση να τη συνεχίσουμε όσο μπορούμε και εδώ μπλέκει ο προσωπικός παράγων και εμείς ξανά θα πω, δεν θα κουραστώ και ας κουράζουμε τους τηλεθεατές μας, να καλώ τους συναδέλφους να προσέχουν, διότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι η εξοικείωση με τον κίνδυνο. Οι συνάδελφοί μας είναι αρκετά έμπειροι γιατί είναι όλοι παλιοί και επειδή νομίζουν ότι ανά πάσα στιγμή θα τα κάνουν όλα, μπορεί να συμβεί ένα ατύχημα. Όχι, τίποτα δεν αξίζει περισσότερο από την ανθρώπινη ζωή. Αυτή η εξοικείωση με το κίνδυνο και αυτή η υπέρμετρη εμπειρία ενδεχομένως και η δύναμη της συνήθειας να δημιουργούν τους κινδύνους. Θέλω να κλείσουμε με ένα ερώτημα που το κάνω συχνά και επειδή εσείς έχετε εικόνα και εμπειρία στον χώρο της ενέργειας και της ΔΕΗ, υπάρχει κίνδυνος μείωσης ή εκπεριτροπής ηλεκτροδότησης το χειμώνα ή νιώθουμε ασφαλείς, υπάρχει ανησυχία? Βεβαίως και υπάρχει ανησυχία.
Πάντα υπάρχει ένας τέτοιος κίνδυνος. Προσέξτε, όπως είπατε και εσείς στην εισαγωγή σας, ζούμε στον 21ο αιώνα και παρά τα αυτά υπάρχει ένας πόλεμος πολύ σοβαρός, ο οποίος έχει φοβερές συνέπειες σε άλλα ζητήματα πέραν των ανθρωπίνων ζώων και των περιουσιών που χάνονται σε αυτούς καθ' αυτούς τους εμπολέμους. Δηλαδή, πολεμούν στη Ρωσία και στην Ουκρανία, μάλλον στην Ουκρασία εναντίον. Και υπάρχει παγκόσμιο ζήτημα ύφεσης. Καταλαβαίνετε ότι αυτά είναι όλα. Βεβαίως και υπάρχει ένας κίνδυνος. Όμως, όσον αφορά το ζήτημα της ασφάλειας εφοδιασμού της πατρίδος ή της ισορροπίας του συστήματος που αφορούν τους λιγνίτες, οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ είναι σε θέση να δώσουν αυτές τις εγγυήσεις που πρέπει, που να λέει ότι όταν η πατρίδα θα χρειαστεί κάτι περισσότερο από αυτό που μπορούμε να παράγουμε, θα το παράγουμε. Έστω και με υπερβολή στο λόγο που μπορώ να κάνω. Από εκεί και μετά, η πολιτική ηγεσία, η οποία έχει την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας, προφανώς έχει μια ευθύνη να δει τι μπορεί να κάνει, σύμφωνα με αυτά που μπορώ να ξέρω εγώ, γιατί παρακολουθούμε το θέμα από κοντά, τα ενεργειακά, όπως ξέρετε, μας αφορούν. Υπάρχει μια προετοιμασία σε σχέση με την αποθήκευση LNG, υπάρχει μια. Όλα αυτά πρέπει να γίνονται. Όμως, είπα ότι οι λιγνίτες θα είναι αυτοί που θα κρατήσουν το ισοζύγιο, ανά πάσα στιγμή αυτό μπορεί να γίνει. Όμως ο κίνδυνος παραμένει. Παραμένει, έτσι, ό,τι και να πούμε, ανά πάσα στιγμή μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό και όντως να. Εμείς όμως θα είμαστε εκεί, κύριε Μαυρίδη, για να σας πούμε ότι οι βασικές δομές της πατρίδος μας δεν θα μείνουν από ρεύμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Επιτρέψτε μου ναι, να κλείσω παρακαλώ, παρακαλώ. Μια επιθύμηση. Ξέρετε, η ανησυχία μου, επειδή ολοκληρώσατε εμένα, αλλά πάω σε ένα follow-up ερώτημα. Η ανησυχία μου πηγάζει στο ότι ήδη έχουμε αρχίσει να παίρνουμε μέτρα. Ήδη έχουμε συσκότηση αρχαιολογικών χώρων μετά τις 3 η ώρα το βράδυ, που σημαίνει ότι κάνουμε εξοικονόμηση, γιατί φοβόμαστε, ανησυχούμε. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν, έλεγε ο λαός μας, και ο λαός μας είναι σοφός. Λέει μάλλον ο λαός μας, συνεχίζει να το λέει. Και ο λαός μας είναι σοφός, οι παροιμίες βγήκαν όλες από τη σοφία του λαού. Ναι, υπάρχει, σας είπα, εγώ δεν αντιλέγω ότι ο κίνδυνος παραμένει, άρα από τώρα μπορούμε να κάνουμε αυτές τις κινήσεις για να εξοικονομήσουμε όση ενέργεια περισσότερη χρειάζεται. Προσέξτε, σας είπα και προηγουμένως, και δεν θα κλείσουμε αυτό, θα κλείσουμε την επιθύμηση που θέλω να κάνω, ότι οι ΔΕΗΤΖΙΔΕΣ και ο λιγνίτης θα είναι εκεί ούτως ώστε οι βασικές δομές λειτουργίας του κράτους, του έθνους και της πατρίδος μας να μην μπουν σε κίνδυνο. Αλίμονο, αν αυτό θα ισχύσει. Αλίμονο. Ελάτε, κλείστε τον επίλογο. Ναι, θα κλείσω. Θα ήθελα να σας θυμίσω και διαμέσου εσάς και όλους τους φίλους μας παρακολουθούν ότι το Συνδικάτο Σπάρτακος θα διοργανώσει και φέτος 14η χρονιά της Μνήμης Λιγνίτη, όπου εκεί αποτείουμε φόρο τιμής στους συναδέλφους που έχουμε χάσει όλα αυτά τα χρόνια στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, του καθήκοντος δηλαδή. Και για ακόμα μία φορά θα καλέσω όλους τους συμπολίτες μας να συμμετάσχουν σε αυτήν τη διαδικασία, χειροκροτώντας τους ανθρώπους που κάνουν το δρόμο που καθημερινά χιλιάδες εργαζόμενοι κάναν και κάνουν από την Πτολεμαϊδα στο Ρηχείο και Τούμπελιν. Συνεπώς στις 11 Σεπτεμβρίου θα έχουμε βέβαια και τις σχετικές ανακοινώσεις και εσείς είστε καλεσμένος μόνιμα, αυτό το ξέρετε. Θα πραγματοποιήσουμε για ακόμα μία φορά φέτος 14η χρονιά τις Μνήμες Λιγνίτη, για να μην ξεχνάνε οι παλιοί και να θυμούνται οι νέοι. Το είπα ανάποδα, έτσι, για να δώσω λίγο. Είναι αλήθεια, έτσι, να χαριτολογήσω και εγώ. Έχω ένα τιμητικό μόνιμης διαρκείας εισιτήριο. Σας ευχαριστώ πολύ. Μετάλλιο, κύριε Μαυρίδη, και μετάλλιο για την δική σας πορεία στη δημοσιογραφία. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Εδώ είμαστε, θα τα λέμε. Να είστε καλά. Εδώ θα είμαστε. Να είστε καλά κι εσείς.